Εν ώψη αύξησης των δημοτικών τελών μεσούσης της ενεργειακής κρίσης και της ανατίμησης όλων των προϊόντων, βρίσκονται και οι Δήμοι της Κρήτης ως συνέπεια της μεγάλης αύξησης στα τέλη ταφής απορριμμάτων που βαρύνει τους Δήμους και που προκειμένου να ανταποκριθούν και αφού δεν μπορούν να το απορροφήσουν, θα το μετακυλήσουν στους δημότες. Είναι εξαιρετικά ασφιχτικό, διότι έτσι μια περίοδο που από τη μία το ενεργειακό κόστος, από την άλλη αύξηση των καυσίμων και ειδικά στο Ρέθυμνο και λειτουργία του εργοστασίου που τριπλασιάζει το κόστος ταφής των εξαιρέσεων απορριμμάτων, για το Δήμο Ρεθύμνης πραγματικά δημιουργεί θέμα που μετά από αρκετά χρόνια με ανεπάλληλες μειώσεις στα δημοτικά τέλη σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε σε επαναξιολόγηση της κατάστασης και πιθανότητα και αυξήσεις των τιμών στα τέλη καθαριότητας. Βλέπαμε το σχεδιασμό του Υπουργείου, είχαμε εγκαίρως ενημερώσει ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστούμε το κόστος αυτό και ότι οδηγούμαστε στο να μετακυλήσουμε αυτό το βάρος στους δημότες. Ήδη έχουμε φτάσει στα όρια μας, υπηρεσίες μας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα το Δήμο μας. Η προσπάθεια να ανασταλεί για 2 χρόνια η απόφαση που τυπικά ισχύει από την αρχή του 2022, μάλλον δεν έπιασε τόπο, καθώς όπως επισημάνθηκε, αποτελεί προϋπόθεση για το Ταμείο Ανάκαμψης και όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τους Δήμους είναι κόστος διαχειρίσιμο με δεδομένη την στήριξη που έχουν λάβει από την Πολιτεία οι Δήμοι τόσο το 2021 όσο και το 2022. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία νομίζω ότι και οι Δήμοι θα πρέπει σιγά σιγά να το ενσωματώσουν στη λειτουργία τους και στη λογική τους. Δεν είμαι σε θέση να πω τίποτε περισσότερο. Είπα και μέσα, κάλεσα τους Δήμους και τους φορείς να προχωρήσουν στην εφαρμογή του. Με βάση την νομοθεσία που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι, οι Δήμοι θα καταβάλουν επιπλέον 20 ευρώ για κάθε τόνο απορριμμάτων που θα οδηγείται σε ταφή. Το επιπλέον κόστος αποτελεί εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας και θα αυξάνεται σταδιακά ετησίως έως το 2027, οπότε και θα ξεπεράσει τα 50 ευρώ τον τόνο, ως ένα αντικίνητρο ώστε οι Δήμοι να στραφούν σε άλλους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων τους, με τους Δημάρχους ωστόσο την ίδια ώρα να ερμηνεύουν ότι αυτή η απόφαση έρχεται ως τιμωρία. Τιμωρούνται οι Δήμοι για την μη ουσιαστική, ας πούμε, διαλογή στην πηγή και τα ξεχωριστά ρεύματα, όταν ήδη οι υποδομές αυτές δεν υπάρχουν προς το παρόν. Είμαστε σε διαδικασία, όπως θα ακούσατε και μέσα από την παρουσίαση, να ξεκινήσει η μονάδα των οργανικών απορριμμάτων. Άρα είναι λίγο παράλογο να πληρώνουμε για ένα τέλος το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν υποδομές για να το υποστηρίξουμε. Πάντως, μετά το ναυάγιο για την αναστολή, οι δήμαρχοι προσανατολίζονται στο αίτημα που έχουν ήδη υποβάλει κάποια από τα χρήματα αυτά να επιστρέφονται στους Δήμους, μήπως και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να μην κάνουν αυξήσεις στα τέλη για τους δημότες. Έχουν τεθεί συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση αυτών των πόρων και κατά πόσο αυτοί οι πόροι, αντί να συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό κουμπαρά, για να το πω σχηματικά, θα πρέπει να επιστρέφουν και να διαχειρίζονται από τα μέλη των ΦΟΖΑ, από τους Δήμους δηλαδή, ως επενδυτικό πρόγραμμα στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων. Να επιστρέφουν δηλαδή αυτά τα χρήματα και να έχουν την ευθύνη ΦΟΖΑ της διαχείρισης στη βάση του σχεδιασμού που μιλάμε σήμερα.